Και τώρα να δώσουμε το λόγο για την κεντρική ομιλία στον σύντροφο Δημήτρη Κουτσούβα, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά και από μένα σε όλους και όλες. Σας ευχαριστώ για την υποδοχή, αλλά και για την αναλυτική ενημέρωση πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Αν πριν μερικά χρόνια η επιλογή για τους περισσότερους ήταν η αναμονή, μήπως έρθει κανένας καινούργιος σωτήρας, μήπως κάτι γίνει, επειδή πίστευαν ίσως ότι τα δύσκολα, δηλαδή η οικονομική κρίση, η πανδημία μετά, ο πόλεμος που ήρθε, η ακρίβεια, η ενεργειακή φτώχεια, όπως ήρθαν, έτσι και θα περάσουν κάποια στιγμή. Τώρα η επιλογή δεν μπορεί να είναι άλλη παρά η συμπόρευση, η αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες στον δρόμο της πραγματικής ανατροπής. Γιατί τα δύσκολα γίνονται συνεχώς όλο και χειρότερα. Φίλες και φίλοι, νομίζουμε ότι τώρα πλέον ήρθε η ώρα πολύ περισσότεροι άνθρωποι να κάνουν αυτό που ίσως μέχρι χτες, μέχρι σήμερα δεν είχαν ακόμα σκεφτεί, ίσως άλλοι το είχαν απορρίψει ή το είχαν αναβάλει για να το κάνουν πράξη στο μέλλον. Δηλαδή να συμπορευτούν στους αγώνες με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα σε όλες τις μάχες και στις εκλογές με τη στήριξη του ΚΚΕ. Δεν ζητάμε να συμφωνήσετε σε όλα, όλοι και όλες μαζί μας. Μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε πως αυτό που επήγει σήμερα είναι να αφήσουμε στην άκρη την παραλυτική λογική της αναμονής, να μπούμε μπροστά. Μπορούμε να συμφωνήσουμε πως αυτό που χρειάζεται είναι τελικά να γίνει ο ίδιος ο λαός ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Ιδιαίτερα από όλοι σήμερα, τα άλλα κόμματα κυρίως, που θέλουν να κρατήσουν την κυβερνητική σκυτάλη, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, ή να την πάρουν ξανά αυτή την τετραετία όπως θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, και από κοντά αυτά που θέλουν να μοιραστούν μαζί τους αυτή την αντιλαϊκή πολιτική όπως το ΠΑΣΟΚ, μαζί με όλα τα διάφορα επιτελεία του συστήματος, ζητούν από το λαό μας για μια ακόμα φορά να ξανακάνει υπομονή. Γιατί όπως λένε, όλα όσα ζήσαμε είναι μια άσχημη συγκυρία, η οποία τέλος πάντων θα αποτελέσει μικρή παρένθεση, σε λίγο θα κλείσει και θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε στο εξής, χωρίς να συμφωνάμε σε όλα μεταξύ μας. Μπορούμε να συμφωνήσουμε πως αυτό που επήγει σήμερα είναι τελικά να αφήσουμε στην άκρη αυτή την παραλυτική λογική της αναμονής, να πούμε μπροστά. Μπορούμε να συμφωνήσουμε πως αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να γίνει ο ίδιος ο ελληνικός λαός ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Ακριβώς γι' αυτό επιμένουμε σε αυτό το ζήτημα και το επαναλαμβάνουμε και σε όλες τις ομιλίες, και ήδη εγώ το είπα 2-3 φορές κάνοντας αυτή την εισαγωγική ομιλία. Γιατί ακριβώς όσα ζούμε σήμερα, όσα όλοι σας είπατε μόλις πριν λίγο από αυτό εδώ το βήμα, είναι η κανονικότητα. Είναι η κανονικότητα δηλαδή ενός συστήματος που δεν μπορεί πλέον να διαχειρίζεται τα αδιέξοδά του με τον τρόπο που το έκανε σε παλιότερες εποχές, σε παλιότερες περιόδους. Είναι δηλαδή η κανονικότητα, εντός εισαγωγικών καταλαβαίνετε αυτό, ενός συστήματος που στερεύει από επιλογές, στερεύει και από διαχειριστικά μοντέλα, προκειμένου να διαιωνίζει την κυριαρχία του και να χειραγωγεί έτσι τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία. Παρά τα παχιά λόγια,
Το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο δεν δίνει ολοκληρωμένες απαντήσεις από τη σκοπιά των σύγχρονων δυνατοτήτων και των λαϊκών αναγκών. Το δήθεν ενιαίο και αδιάσπαστο παραλιακό μέτωπο που προπαγανδίζεται, ξέρετε ότι είναι ένα τεράστιο ψέμα. Στηρίζεται μόνο στην ύπαρξη μιας διαδρομής ουσιαστικά πεζών ποδηλάτων, η οποία δεν είναι και σε όλο το μήκος της κοντά στην παραλία. Αυτό είναι και το φιλοσικής αυτού του εγχειρήματος. Η ζώνη παρέμβασης παρουσιάζει ασυνέχειες κατά μήκος της και που βεβαίως αφορούν και τη Μαρίνα Αρετσούς και το στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά, τη Μαρίνα της Πηλαίας, το τεχνολογικό πάρκο στην Περαία κλπ. Πρόκειται για περιοχές που για διάφορους λόγους επιταχύνθηκε ο σχεδιασμός για την παράδοσή τους σε λίγους επιχειρηματικούς ομίλους σε σχέση και με το υπόλοιπο παραλιακό μέτωπο ή που το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς επαρκεί για την προσέλκυση και ανάπτυξη επενδύσεων. Η ύπαρξη ξεχωριστών επιχειρηματικών σχεδίων αντικειμενικά υπονομεύει την ενιαία αντιμετώπιση του παραλιακού μετώπου και την πρόσβαση του λαού μας αυτό. Ο πραγματικός στόχος του συγκεκριμένου ειδικού πολεοδομικού σχεδίου είναι η διαμόρφωση ευνοϊκών προϋποθέσεων για την κερδοφόρα διέξοδο κεφαλαίων μέσω επενδύσεων κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της πόλης. Επενδύσεις που σχετίζονται με τους στόχους να αναδειχθεί η πόλη σε τουριστικό, εμπορικό, επιχειρηματικό κέντρο με επιρροή, όπως λένε, στα Βαλκάνια και ευρύτερα. Είναι γνωστό, όπως και η άρνηση, ακόμα και να συζητηθούν ερωτήσεις του ΚΚΕ στη Βουλή, τόσο επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όσο και επί κυβέρνησης τώρα της Νέας Δημοκρατίας, για την απόδοση χώρων που είναι δεσμευμένοι σε τα υπέρ, στο ΕΤΑΛ, προς όφελος του λαού. Και όσο για τον απαράδεκτο εκβιασμό ότι αν δεν μπει ιδιώτης ή αν δεν λειτουργήσει με συγκεκριμένα κριτήρια καπιταλιστικής κερδοφορίας θα παραμείνει η απαράδεκτη σημερινή κατάσταση, καλούμε το λαό της περιοχής αυτό τον ισχυρισμό να το πετάξει πραγματικά στα σκουπίδια. Η λαϊκή αξιοποίηση της περιοχής της Μαρίνας Αρετσούς σημαίνει αξιοποίηση υποδομών για αθλητισμό, αναψυχή, ψυχαγωγία, με ελεύθερη και δωρεάν χρήση για το λαό του Δήμου της Καλαμαριάς, αλλά και γενικότερα της Θεσσαλονίκης. Φίλες και φίλοι, το κόμμα μας είχε έγκαιρα προειδοποιήσει με εκδηλώσεις, παρεμβάσεις, ανακοινώσεις ότι ανοίγει ο δρόμος για την ανάπτυξη κτηριακών εγκαταστάσεων που δεν θα αφορούν αποκλειστικά τη διοίκηση της Μαρίνας. Συμπαρασύρονται εξελίξεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Ανησυχητικές είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την Πλάζα Αρετσούς, η οποία παραμένει εγκατελειμμένη και αναξιοποιητή εδώ και δεκαετίες, ενώ το χρυσιδάνιο προς το Δήμο έχει λήξει νομίζω από το 2013. Υπάρχει βέβαια χρόνος αρκετός έτσι ώστε να λύσουν το ζήτημα αν ήθελαν οι κυβερνητικοί αυτοαποκαλούμενοι σωτήρες, πάρα πολύς χρόνος υπήρχε γι' αυτό, αλλά και οι διοικήσεις του Δήμου για να διεκδικήσουν δραστήρια να επικοινωνήσουν το ζήτημα. Κάνουμε μια πρόβλεψη βασισμένη και στην εμπειρία. Πώς αλλιώς θα διασφαλιστεί η λεγόμενη οικονομική βιωσιμότητα με ίδιους πόρους του Δήμου χωρίς να περιλαμβάνει άμεση ή έμεση οικονομική επιβάρυνση των δημοτών, των επισκεπτών και με δεδομένη την υποχρηματοδότηση. Πώς θα καλυφθεί το αντίτιμο που ζητάει η ΕΤΑΔ αν όχι με τα δικά σας χρήματα μέσω και της γενικής και της τοπικής φορολογίας. Βεβαίως, αυτά τα αναφέρω για να έχουμε τη μεγάλη εικόνα και να είμαστε και ολόπλευρα ενημερωμένοι. Δεν ζητήθηκε αντίτιμο για την παραχώρηση μιας τεράστιας έκτασης λίγα χιλιόμετρα παρακάτω στην Περαία
σε ιδιωτικό φορέα που θα αναπτύξει τεχνολογικό πάρκο, ενώ δεν φαίνεται προς το παρόν να αποκλείεται και η δυνατότητα να καταθέσει πρόταση και μια άλλη μεγάλη επιχείρηση για την εκμετάλλευση αυτού του χώρου. Αντίστοιχη συζήτηση γίνεται όμως και για το κυβερνείο ή αλλιώς παλατάκι, όπως το θύμισε και ο προηγούμενος ομιλητής, μιας και το 1963, όπως ξέρετε, όπως ξέρουμε όλοι, είχε δοθεί στην ελληνική βασιλική οικογένεια τότε σαν βασιλική κατοικία. Οι παλιοί καλαμαριώτες μου λέγανε ότι ακόμα θυμούνται τους στίχους που σιγοτραγουδούσαν το 1950, εκείνη τη δεκαετία. Τι το θέλουμε το Λίξμπουργκ, τον προδότη βασιλιά που μας έφερε στη χώρα τη φασιστική σκλαβιά. Πρόκειται για περιοχή Φιλέτο που ανήκει στην ΕΤΑΔ και προορίζεται μετά από χρόνια εγκατάληψης, είτε για παραχώρηση σε ιδιώτη, είτε σε κάποιο άλλο σχήμα, ακόμα και με συμμετοχή του Δήμου, με τα ίδια όμως κριτήρια και κανόνες της καπιταλιστικής ιδιωτικής οικονομίας που σημαίνουν ανταποδοτικότητα για τις χρήσεις, νέες επιβαρύνσεις δηλαδή, για το λαό. Και μιας και αναφερόμαστε στην Πλάζα Ρετσούς, δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε ότι σε αυτόν τον τόπο πριν 100 χρόνια ερχόταν οι καραβιές των προσφύγων. Ένας τόπος που ποτίστηκε από τον ιδρώτα και το αίμα τους, το αίμα των 250.000 ποντίων και πάνω από 25.000 μικρασιατών, αλλά και των δεκάδων χιλιάδων άλλων καπαδόκων και άλλων προσφύγων που φιλοξενήθηκαν στο λιμοκαθαρτήριο ή απολυματήριο της Καλαμαριάς σε συνθήκες πραγματικά τραγικές. 22.000 από αυτούς που γλίτωσαν από τον πόλεμο και τις κακουχίες της προσφυγιάς άφησαν τη ζωή τους στις ιδιαίτερα απάνθρωπες και σκληρές συνθήκες του γκέτο του Καραμπουρνού. Δεν δικαιολογείται να μην έχει αναδειχθεί, σωστά επισημάνθηκε και εδώ σήμερα από άλλους ομιλητές, να μην έχει αναδειχθεί ακόμα ως ιστορικός τόπος μνήμης. Με τη δική μας πρόταση μπορεί να εξασφαλιστεί και να αναδειχθεί πραγματικά η ιστορικότητα του χώρου, χωρίς εκπτώσεις και παραχωρήσεις σε όφελος των καπιταλιστών επενδυτών.